Αναρωτιόμασταν αν το πινακάκι είναι ένα συνήθειο που απέκτησες τώρα στους τελικούς ή το έχεις από την αρχή. Δεν θυμόμαστε ποτέ με πινακάκι. Έχω το φάλι με πινακάκι. Είναι το δύο πινακάκι. Έχει πάρει σαν να ζωγραφίζω. Λοιπόν, φοβερή διαφορά σε πάθος, αυτό είναι θέμα. Και καλό είναι και κακό. Γιατί όταν μια ομάδα μέσα σε 4 μέρες δείχνει δύο διαφορετικά πρόσωπα, για τη δικιά μου πάντα μιλάω, δεν με απασχολεί η άλλη ομάδα, δεν σας κρύβω ότι με απασχολεί και για τη συνέχεια. Ελπίζω να πήραμε το μαθημά μας. Όχι ότι η Βηλιαβέννη είναι μια κακή ομάδα και δεν απαγορεύεται να μας κερδίσει, αλλά να μας κερδίσει παίζοντας εμείς. Παίζοντας μέσα στο παιχνίδι για να μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα ήμασταν το πρώτο, το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θέλαμε και κάναμε, προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε. Και αυτό είναι το μυστικό. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε από το πρώτο λάθος και να πάμε υποψιασμένοι μέχρι τέλος, να προσπαθούμε σωστά, να προσπαθούμε πολύ και να δείχνουμε ότι θέλουμε και το παιχνίδι και τους τίτλους. Αυτό είναι το μυστικό, κανένα άλλο. Η εβδομάδα που, μέχρι τις 22 Μαΐου, μάλλον που θα έχετε μια διακοπή, αλλά θα έχει το κύπελο. Πώς θα επηρεάσει τον Ολυμπιακό? Είναι μια ομάδα με ρυθμού και συνεχόμενων παιχνιδιών. Και οι τρεις μέρες που μεσολαβήσαν από την Τετάρτη μέχρι σήμερα ήταν 10 μέρες. Ο χρόνος είναι, νομίζω, δεν μετριέται. Η προσμονή είναι μεγάλη, το κύπελλο το θέλουμε πάρα πολύ και θα κάνουμε τα πάντα να παρουσιαστούμε όπως θέλουμε. Κάποιος, ευχαριστούμε πολύ.